Το Euro 2004 ποιος το είχε πάρει? Δεν έχω. Η Γερμανία δεν το είχε πάρει. Πες να το είχε πάρει η Γερμανία, κάτσε πρέπει να το ψάξω εγώ στο κινητό μου, περίμενε. Η Ελλάδα το είχε πάρει. Η Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμίλιος εδώ και σήμερα είμαι στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης για ένα διαφορετικό τύπου βίντεο. Ένα βίντεο σε συνεργασία με το Game On. Θα υπάρχει link στην περιγραφή για να τσεκάρετε, γιατί και εκεί θα έρθουν βιντεάκια και συνεργασίες και ωραία πραγματάκια. Σήμερα θα ρωτήσουμε τον κόσμο ποδοσφαιρικές ερωτήσεις. Σήμερα κυρίως εστιάζουμε στα ελληνικά. Για πάμε. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ. 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 Ολυμπιακός. Είμαι Λίβερπουλ. Εθνική Ελλάδος. Με πετσόκοψες, δεν την περίμενα αυτή. Απογοήτευση. Αυτή την απάντηση δεν την περίμενα. Δεν είμαι διαβασμένος για αυτή την απάντηση. Ξεκινάς μια ομάδα σήμερα. Είσαι πρόεδρος. Ναι. Καινούργια ομάδα. Ναι. Και πρέπει να πάρεις έναν παίκτη όποιον θες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ποιον θα έπαιρνες? Λιμιό. Το Λιμιό, γιατί? Είναι πολύ καλός. Αυτό. Αυτό. Δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλοί. Είναι ο καλύτερος στο ελληνικό πρωτάθλημα, α πούμε. Για μένα ναι. Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνη πανηγυρίζει. Πού πήγε η μπάλα, έξω πήγε. Γιατί θα φέρεις τον Χατζηγιοβάνη? Δεν ξέρω, νέος, ωραίος. Καταρχήν δεν είσαι αντικειμενικός, ας το ξεκινήσουμε αυτό. Εντάξει, ωραία. Σου πω αντικειμενικά. Τον Ινσούα. Δεν ξέρω, δυνατό. Μάρε, καλό αριστερό μπακ. Καλό αριστερό. Αυτό το στόπερ του Παναθηναϊκού. Το Σέγκεφελτ. Πώς, από τον αιώνιο αντίπαλο θα παίρνει παιχτή? Αυτό λέει γιατί είναι full φθηνό. Ναι. Τον πήρα νομίζω με 200.000. Ισχύει. Και είναι εταίρο ρεφλέ στην άμυνα. Full γρήγορο, αθλητικό. Χατζη Θεοδωρίδη. Γιατί? Μ' αρέσει παιχτάκι, ωραίος. Κώστας Φορτούνης. Κώστας Φορτούνης. Γιατί? Είναι παιχταράς. Δεν θα πω για να είμαι αντικειμενικός, δεν θα πω Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Θα πω ΠΑΟΚ. Θα έπαιρνα Βιερίνια σίγουρα. Θα έπαιρνες Βιερίνια. Την χρονιά που έκανε πέρσι. Και από τη χρονιά που έκανε πέρσι στο πρωτάθλημα. Ναι. Σωστό. Καραγκούνι ήθελα, έτσι έπαιζε ωραίο θέατρο. Καραγκούνι, επειδή έπαιζε ωραίο θέατρο. Έχεις κριτήρια σοβαρά για να διαλέξεις παίκτες. Το Βράνιες. Γιατί? Έχει αυτή τη λόξα. Είναι τρελός. Εσύ δεν ψάχνεις δηλαδή ποδοσφαιριστές, ψάχνεις τους κατηγορείς αλλιώς, μάλιστα. Ο Φορτούνης. Γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ? Όχι, δεν ξέρω. Ούτε έναν. Ούτε έναν, γιατί δεν ασχολούμαι, απλά ΠΑΟΚ. Γήπεδο δεν πας, ας πούμε? Δύο φορές έχω πάει, ναι. Δεν παρακολουθούσα, αρέσει πολύ. Ξέρεις, φώναζα όταν φώναζαν οι άλλοι. Πες μου πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Μου λες, μία είναι ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Απλά αυτή είναι η ομάδα. ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, ο ΠΑΟΚ πίεσε, ο ΠΑΟΚ είχε αδείξει τον ΠΑΟΚ. Αν είχες την ευκαιρία να πας με ένα παίκτη του Παναθηναϊκού για καφέ, έτσι να το γνωρίσεις λίγο καλύτερα, ποιος θα ήταν αυτός? Με το Μακέντα. Με το Μακέντα. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο στον καφέ ο Μακέντα. Αυτό, ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνεται χαβαλές τύπος και τέτοια. Βαλμπουενά. Με Βαλμπουενά. Το ρωτήσω για Μαρσέγ, δεν θα άλλο. Έχει περάσει πολλά. Εμάνουελ Ολιζαντέμπε. Εμάνουελ Ολιζαντέμπε. Λόγω πρωταθλήματος. Ναι. Πιστεύω θα έχει πολλές ιστορίες να πει, όντως. Γουάρντε, γιατί είναι τρελός. Δεν το έχει πει κανείς ως τώρα το Γουάρντε, που είναι η προφανής, είναι προφανής επιλογή. Είναι προφανής επιλογή. Ισχύει. Χατζηπαναή. Χατζηπαναγής. Ναι. Μ' αρέσει πολύ. Θα έχει πολλές ιστορίες, πιστεύω να πει. Πάλι τον Καραγκούνι θα πω, ρε φίλε. Πάλι τον Καραγκούνι. Είναι σχολή. Ναι, είναι παλιά σχολή και θέατρο. Και εγώ θα ήθελα να πάω με τον Καραγκούνι σε αυτήν την αλήθεια καφέ. Και εγώ τον πάω. Τον Ελαραμπή. Τον Ελαραμπή. Γιατί, τι θα το ρωτούσε, ας πούμε? Δεν ξέρω. Απλά έτσι. Με το Φορτούνι. Με το Φορτούνι. Τι ενδιαφέρον θεωρείς ότι έχει ο Φορτούνις? Επειδή δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον γι' αυτό. Θα ήθελα να δω τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτός. Με το ΣΑ. Με το ΣΑ. Τι το ενδιαφέρον έχει ο ΣΑ δηλαδή? Είναι κλαρίνο. Και μοιάζεται, έτσι που σας λέω, λίγο μοιάζεται να σου πω την αλήθεια. Για το ΣΑ. Ο ΣΑ έχει πέρασει γι' αυτό. Okay. Γιατί τι θεωρείς ότι έχει ενδιαφέρον? Θεωρώ ότι θα είναι από τις μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού που θα κάνει. Ναι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα να δω τι σκέφτεται τώρα. Εγώ για κάποιο λόγο το θεωρώ πολύ βαρετό το ΣΑ. Δεν ξέρω, δεν θα τον επέλεγα. Καλό θερματοφύλακα, αλλά τον έχω λίγο βαρετό. Το Τσιμίκα. Το Τσιμίκα. Ναι. Γιατί τι ενδιαφέρον έχει? Είναι πολύ καλό ΣΑΜΠΑΚ. Είναι πολύ αναπαραγωγικό αυτό που κάνει. Σε ποιο μάδο θα θέλει να το δει τον Τσιμίκα? Στο ΠΑΟΚ. Ο Τσιμίκα θα πιστεύει θα πηγαίνει στο ΠΑΟΚ, τώρα? Όχι. Ποιο πρωτάθλημα πιστεύει ότι ταιριάζει? Έξω αγγλικό. Αγγλικό, ε. Και εγώ, θα μ' άρεσε πολύ να τον δω κι εγώ εκεί. Υιοθετεί την έκφραση ότι οι γυναίκε δεν είναι για γήπεδο, είναι μόνο για κουζίνα? Όχι βέβαια. Γιατί καταρχά υπάρχουν και σεφ. Όλοι για την κουζίνα είναι άντρες, δεν κατάλαβα δηλαδή. Το πας σε άλλο λέω, πας στον αντίλογο, παίζεις αντεπίθεση. Ναι. Okay. Οπότε εμείς γιατί να μην είμαστε για μπάλα, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Ναι. Για ποδόσφαιρο και γήπεδο, έχουμε κι εμείς έτσι το ελεύθερο να εκτονωθούμε. Ναι. Γιατί γι' αυτό πάνε, μιλάμε τώρα βλακείς. Από το ελληνικό πρωτάθλημα, ποιος παίκτης θεωρείς ότι έχει τη μεγαλύτερη προοπτική να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο εκτός Ελλάδας? Τσιμίκας θα μπορούσε να παίξει. Τσιμίκας. Νομίζω είναι προφανής επιλογή. Τσιμίκας. Σε ποια ομάδα θα ήθελες να τον δεις? Σε κάποια αγγλική θα ήθελα να τον δω. Πιστεύεις είναι για το Big Six? Όχι, είπαμε. Όχι. Όχι. Μην πειράζει. Everton, ας πούμε. Ναι, θα μπορούσε. Everton, καλό. Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας, Τσιμίκας είναι φοβερό. Σε ποια ομάδα θα σου άρεσε να τον δεις? Και στην Νάπολη, άμα πάει που λένε τώρα θα πάει στην Νάπολη, καλά θα μου φαινόταν. Άκομ. Ο Άκομ. Πριν όμως έλεγες ότι ο καλύτερος είναι ο Λιμιός, γιατί?
Σαν Έλληνα παίκτη, υποστηρίζουμε του Έλληνε παίκτε. Οκ, μ' αρέσει. Σε ποια ομάδα θα θέλετε να τον δει? Αγγλικό πρωτάθλημα και αυτόν. Ναι. Μην το δούμε και αυτόν κάνουμε West Ham. Ο Τσιμίκα. Σε ποια ομάδα δηλαδή θα θέλετε να τον δει να παίζει? Κάποια Ιταλική, Αγγλική, δεν ξέρω. Bournemouth, Wolves, δεν ξέρω. Ωραίος. Και όσο εγώ ρωτάω ερωτήσει, εσεί πηγαίνετε είτε στο Android Store είτε στο Apple Store και κατεβάστε την εφαρμογή του GameOn, του GameOn.gr, για να βρείτε γηπεδάκια 5x5 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και όχι απλά γηπεδάκια για να τα κλείσετε, αλλά βρείτε και παρέα να παίξετε. Είσαι μόνο σου και δεν έχει παρέα να παίξει, GameOn.gr ή στην εφαρμογή του GameOn και βρίσκει παρέα. Και τη δοκίμασα πρόσφατα και μπορώ να σα πω και τα καλύτερα για αυτήν. Ένα παίχτη που τον έβλεπε στην εθνική να παίζει και έλεγε ρε φίλε, πάλι παίζει αυτό και δεν ήθελε να τον βλέπει να παίζει. Ποιον? Μήτρογλου. Μήτρογλου. Μα έχει σώσει αυτό, ρε φίλε. Μα έχει κάψει επίση πολλέ φορέ. Αν έπρεπε να διώξει οπωσδήποτε ένα παίχτη από τον Ολυμπιακό, ποιο ήταν αυτό? Το Μπουχαλάκι. Γιατί? Δεν ξέρω, κάνει καλή χρονιά, αλλά δεν μου κολλάει, είναι πολύ αργό. Ενώ κάνει καλή χρονιά φέτο. Είναι από του παίχτε που α πούμε του βλέπει και είναι εκνευρισκό να το βλέπει. Ναι, ισχύει, ναι. Ισχύει αυτό. Το Τζιμίκα. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάει σε μια άλλη ομάδα. Να το α, το πήγε. Μου την τρίπλαρε στην ερώτηση λίγο, δεν το περίμενα αυτό. Το Λοβέρα. Το Λοβέρα. Δεν έχει δώσει τίποτα στην ομάδα, θεωρείς? Ναι, το τσιμπαδέ, δεν ξέρω, δεν μου κάνει τίποτα από την αρχή. Μπουχαλάκι. Πολύ δημοφιλής απάντηση Μπουχαλάκης. Γιατί? Μ' αρέσει έτσι ο τρόπος που παίζει. Είναι αργός, τι? Είναι και αργός, αλλά δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Ήταν Ολυμπιακό, νομίζω δεν κάνει. Πολύ ζαρά, κρίμα ρε, γιατί να διώξει κανέναν. Καλά παιδιά. Εντάξει. Αν έπρεπε να διώξει ένα από τον ΠΑΟΚ, έναν παίχτη, όποιον θες. Ποιο θα διώχνες? Το Πέλκα. Γιατί πλέον έχει πέσει, δεν είναι όπως ήταν. Έστω ότι έπρεπε να διώξει ένα παίκτη από τη Λίβερπουλ. Ποιο ήταν αυτό? Λόβρεν. Μπορώ να σου πω ότι είχα ξεχάσει ακόμα ότι παίζει ακόμα στη Λίβερπουλ αυτό. Ο τύπο. Ποιο πήρε πέρυσι το Champions League? Δεν ξέρω. Τίποτα. Τίποτα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ποιο το πήρε πέρυσι? Ούτε αυτό το ξέρω. Ο ΠΑΟΚ το πήρε. Έχει την ευκαιρία να πάρει ένα παίκτη από τον αιώνιο αντίπαλό σου. Τον Ολυμπιακό. Ποιο ήταν αυτό? Άπρα του είσαι. Του είσαι το center back. Ναι. Θέλει center back πίσω. Να κρατάει και βάζει και γκολ. Α, βλέπεις το κοινό της ομάδας και παίρνεις εκεί. Είναι στα γραμμέχεις. Έχω. Πας Εμίλιος με α γιώτα, όχι ε. Και γκέι μόνο το δεύτερο. Α, μετά ξέρεις, μετά το βίντεο unfollow και τα σχετικά δεν είναι. YouTube βλέπεις? Α, αρκετά. Πρώτα θα μπεις Εμίλιος, θα κάνεις ένα subscribe. Εντάξει, Εμίλιος. Εμίλιος. Και μετά θα μπεις και στο γκέι μόνο. Ναι. Θα κάνεις και εκεί ένα subscribe και είμαστε κομπλέ. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Πηγαίνετε στα σχόλια και γράψτε τις δικές σας απόψεις για αυτά που ακούσατε και προτείνετε ιδέες για επόμενες ερωτήσεις, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ήταν απρόσμενα πολλοί αυτοί που μας απάντησαν εδώ πέρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να δω καινούργιες ερωτήσεις σε καινούργια μέρη. Μέχρι το επόμενο, τα λέμε.